κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα αναμέτρηση στο κλειστό γυμναστήριο του ΒΑΟ. Πιο συγκεκριμένα παρακολουθούμε την δεύτερη αναμέτρηση μεταξύ Τσέλιγκανς και Γιουγκοπλάστικα. Οι δύο ομάδες έχουν τεθεί και πάλι αντιμέτωπες για την φάση των 16-47, ολόκληρη πόντι της διαφοράς υπέρ των Τσέλιγκανς στην πρώτη μεταξύ τους συνάντηση για τα play-offs. 106-99 το πρώτο. Σκόρισαν απίστευτη φτωχία οι Τσέλιγκανς, όπως δήλωσε ο Τάσος Δημητριάδης, ο οποίος είναι στην αρχική πεντάδα, ο οποίος ήταν και μάλιστα ο Μπέτς τον MVP, ούτε καν απλώς έπαιξε το προηγούμενο παιχνίδι με τον Μπαμπούλα στη ζώνη Καρίνα. Τώρα έχει έρθει στον ΒΑΟ και παίζει το δεύτερο παιχνίδι back to back. Πάμε να φύγουμε στις πρώτες εκθέσεις. Τώρα ο DK πάει μόνος του μέχρι μέσα να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Πρέπει να πω έναν μικρό τραυματισμό. Φαίνεται να πατάει καλά στο ποδιό του πλέον. 0-2 λοιπόν. Είχε ξεκινήσει ως βασικός. Σιγά σιγά παίρνει παραπάνω χρόνο συμμετοχής. Και έχουμε το πρώτο φάουλ στο παιχνίδι. Θα τους γίνει και ο Βλάσκα λοιπόν. Ιωνία και Σίδης για 3 θα το πάρει και είναι εύστοχος. Μαρκανισμένος από τον προσωπικό του αντίπαλο. Είναι 8 παίκτες δηλωμένοι στο συντηρό χαρτιάκι του Τσέλιγκανς για 3 λεπτά από τον Ζόπουλο και 7 για Γιουγκοπλάστικα. Δένις. Στην γωνία, στην άλλη γωνία τώρα ο Ισίδης ζήτησε και πήρε σου για 3. Είναι και πάλι έφτανε από την άλλη γωνία αυτή τη φορά. Ο Ζόπουλο άργησε να πάει πάνω του. Βοήθειες φωνάζει κάποιος από τους Τσέλιγκανς, ο Τσόπουλος. Τσόπουλος. Θα το πάρει το τρίποντο, έχουν βρεθεί ελεύθερος ο Μακρύδης. Είναι λάθος και τώρα έχει βγει στο ανοιχτό γήπεδο και θα αφήσει την πάση στο καλάθι. Είναι άστοχος όμως ο Νίκου. Βοήθειες από την τελευταία rebound, έχουν επιστρέψει στην έκταση και αντίπαλοι σε πια 3. Είναι άστοχος ο Τσόπουλος να πάρει το rebound. Γιονέ Δημητριάδη σε πια 3, είναι άστοχος, εισήφω στο rebound. Σίδης σκανάρει το κήπεδο, Ασένης. Εγωδοτική χαμηλά ο Στέβας θα γυρίσει απέναντι στον Δημητριάδη, ο οποίος παίζει υποδειγματική άμυνα στη γωνία, απλά είναι έξω, φώναξε νομίζω και Σίδης. Σε πια 3, είναι άστοχος, αν μάλλοντας ο Κουμαλάς. Και θα κερδίσει το foul που επιστρέφει στον Νίκου. Σταματήστε 66 όπως λέει ο ρεφ. Μιχαίης την επαναφορά. Βυζόπουλος. Τον και Σίδης δεν καταφέρει να κλέψει την μπάλα. Βυζό Μακρύδης στην γωνία. Fade away shoot είναι άστοχο από τον Βυζόπουλο. Άστοχος από τον Βυζόπουλο. Ωραίος. Σπίκερ μας πετύχει. Anyway. Αρσένης. Αρώμα στην game. Για 3 είναι άστοχος τελικά ο Αρσένης. Καρίστης. Δικαίη θα πάρει και τρίποντα απέναντι στον Κεσίδη, είναι άστοχος. Θα πάρει το rebound και στο Αρσένη λίγα. Δένις, ένα ακόμα μακρινό σου θα μπει. Το δίποντο 8-2 λοιπόν. Τζόπουλος έκανε την κίνηση, δικαίη δεν θα πάρει την μπαλά. Μακρύδη σου για 3. Ζήτησε προηγουμένως από το συγκεκριμένο σημείο, αλλά δεν πήρε, πάγε. Αλλά δεν κατάφερε να πάρει το επιθετικό rebound ο Δημητριάδης. Την πάνε για γεωπλάστικα, σύμφωνα με τον ρεφ, ο οποίος ήταν ακριβώς δίπλα. Μάλιστα ήταν να φέρει λογικά. Πράγματι. Τα σένσε κατεβάζει την επίθεση. Για 3, Νίκου, ένα ακόμα τρίποντα είναι άστοχος, πάει ήδη στο επιθετικό rebound. Θα δώσει τον Κούμαλας για 3 και αυτός. Είναι άστοχος, Γιουγκοπλάστικα κυνηγάει πάρα πολύ τα τρίποντα. Δημητριάδης στο rebound, Τσόπουλος. Τσόπουλος. Είναι και δεύτερος παίκτης πάνω του. Ωραία πάσα ανάποδο, λέει, είναι άστοχος όμως ο Μακρύδης. Είναι ο Δικέιν, πέρα θα γυρίζει ο Μακρύδης. Άστοχος του πάλι, αμυντικό rebound από τον Κεσίδη. Ασένης.
Βασένης, πέρασε τον Δημητριάδη, πάει ωραία πάσα, θα βρει πολύ ωραία τον Νίκολο, πίσω στόχισε κάτω από το καλάθι, θα βάζει με τον εαυτό του Χρυσόπουλος. Ωραία πάσα στον Γκέι Σουρδιά, 3 αυτός ο κόλος, βρεθεί ελεύθερος, νιώθει καλά και το αποδεικνύει. 5 συνολικά δική του πόντι και 5 συνολικά οι πόντι τον Τσέλιγκαν. Για τρεις τύπου και πάλι είναι έστω από τώρα. Σε ακολουθούν και κάνει πολύ το τρίποντο οι παίκτες της Γιουγκοπλάστικα. Θα μεταδείξουμε τη διαφορά των 47 ολόκληρων πόντων. Ζησόπουλος για τρεις θα τον πουνήσει από πάρα πολύ μακριά. Είναι άστοχος. Σε μακρινή πάσα Νίκου και πάλι για τρεις ελεύθερος αυτή τη φορά. Είναι άστοχος, θα πάρει το rebound ο Ζησόπουλος τελικά. Τελικά το συγκράτησε, κάνει τρίπλες. Έβαλε το χέρι του Νίκου. Μάλλον θα περάσει εκτός. Υπάρχει αλλαγή, Μακρύβης περνάει εκτός. Δημητριάδης θα γυρίσει, έβαλε ωραία από την πλάτη το πέναντι του Σιγουρόντου Νίκολα, ο οποίος θα πάρει το rebound λίγα ο Στέφας. Μαλκούμα και Σπετάνιος κάθονται στον πάγκο για την Γιουγκοπλάστικα. Ασένης, ωραία νόλουκ πάσα, πέρασε, θα την αφήσει στο καλάθι ο Στέφας. Αυτός έχει περάσει λοιπόν στον πάγκο, Σεργίου στη θέση του. Και ο Μπάλα Ζησόπουλος θα πάρει το Σεργιά 3, έχοντας βρεθεί ελεύθερος, είναι έστοχος. Θα το κάτσει σαν screen που τέλος πηγαίνει. Ασένης, ζήσε και σύνδεσαι, θα πάρει σε πρώτο χρόνο και στο δεύτερο πήγε να τροφοδοτηθεί. Από τον Ασένη ο Στέφος ήταν στην κίνηση αλλά δεν κατάφερε να την κρατήσει. Ζησόπουλος, DJ. Στην weak side ο Δημητριάδης. DJ, ένα jump shoot είναι έστοιχο από τον Χαρίση ο οποίος τροφοδοτήθηκε. Από τον Κάρτον Τσέλιγκανς, 13-10. Βασίλης, κύριε Τονίκου, στη γωνία Ασένης. Να jump shoot απέναντι στο προσωπικό του αντίπαλο, είναι άστοχος. DK πήρε 2-1-2-2, 1-1-1, πάει μόνος του με τη μέσα με αριστερό, χάλισε πάρα πολύ παπέδιο χώρο. Του βρίσκει πάνω στο καλάθι, πέρασε μπροστά από τον Νίκου. Βασίλης. Σέβας. Ασένης. Σταματήσει την τρίτα, ψάχνει μια πάσα, ήταν ο Νίκο εκεί πέρα, αλλά ήταν μπροστά από αυτόν ο Ζησόπουλος, ο οποίος έκλεψε σουτ για 3, θα το πάρει στα 22 δευτερόλεπτα, αν είναι δυνατόν. Πριν καν κυλήσουν 3 ολόκληρα δευτερόλεπτα, θα πάρει το τρίποντο στα εκτοχή του Ζησόπουλος. Το time out που έχει καλέσει η ομάδα της Γιουγκοπλάστικα, βλέποντας τη διαφορά να πέφτει στον έναν πόντο υπέρ της 13-12 το σκορ. 1-1 το foul, 13-15 με το τελευταίο τρίποντο, πράγματι διορθώνουμε. Στο συν 2 λοιπόν, ο Τσέλιγκανς στρέφουμε σε πολύ λίγο. Μιλείτε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο πιστό γυμναστήριο του ΠΑΟ. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει εκ νέου το παιχνίδι μετά το time out που έχει καλέσει την Γιουγκοπλάστικα. Και Σίδης πήρε από τον Ασένη. Νίκο. Πάλι ο Σίδης πάει μόνος του μέχρι μέσα. Στάθηκε και εκτέλεσε. Είναι άσχημος που είχε να σπρώξει την μπάλα σε συμπέκτη, αλλά δεν τα γράφει ο Στέφας. Ζησόπουλος είχε να κάνει το πίστευσα για λίγο. Μετά που έχει κάνει μέχρι στιγμή. Ζησόπουλος. Ακρίδης είναι στη γωνία, θα πάρει έχοντας περάσει εκ νέου εντός Δημητριάδης τώρα κάθεται στον πάγκο. Ζήτησε και πήρε και θα εκτελέσει ο Στεργίου, είναι άστοχος και Σίδης μάζεται το rebound. Ήταν εκεί πέρα και ο Στέφας, αλλά ήταν πιο γρήγορο στο Σίδης, η μπάλα χτύπησε στο πόδι του Στεργίου. Σίδης. Σένης τώρα, πάρει ένα σκρίνι από τον Ψηλό, ένα jump shoot είναι άστοχος, ένα το τοποθετήθηκε για να πάρει το ενδεχόμενο και το rebound, αλλά δεν τα κατάφερε. Χαρίσεις. Αμυστολίδης, ο οποίος έχει περάσει στο παρκέ, Μακρύδης. Ρώμα συγκέντρωση Στεργίου, Ζησόπουλος έχει βρεθεί ελεύθερος, μερικός θα πάει μέχρι μέσα για να βγάλει μια ωραία πάσα στο δεξί, ο οποίος δεν το αντελήθηκε. 3-2, όπως είπε πολύ σωστά κάποιος, ο Στένης από την εντύπωση, πάει μόνος του μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Όμως ο Κούμαλας
Αμυντική ανισορροπία τώρα, Ζησόπουλος πήρε το μακρύδι, έχει σταματήσει την τρίπλα. Πήγε να βγει πίσω από την πλάτη του προσωπικού του αντιπάλου. Έκανε μια προσπίση. Άλλαξε με το Χαρίση. Σουτιά 3 και πάλι πίσω από το σκριν που έδωσε ο Στεργίου, είναι έστοχος. Σουτιά στην επαναφορά. Ξένης. Λίγου καλό πας την γκέιμ, ένα jump shoot είναι άστοχο τον Κούμα, αλλά η προσπαθή ελεύθερος από την κόρη πάντως τον Αζένη πήγε να βγάλει μια περίτεχνη πάσα, αλλά δεν τα κατάφερε στο Στέφα. Ζησόπουλος. Σε μακρινή πάσα, κράτησε από Στολίδης, ο οποίος μέχρι μέσα θα κερδίσει το προσωπικό του δίβολο και τη βοήθεια που είχε μερικός πάνω του. 13-20 λοιπόν, λάθος, πάσα συγκράτησε. Ευχαρίστως, Ζησόπουλος. Επίσης παίκτης των Seventies Slippers. Μόνος του μέχρι μέσα, χωριστικό ένα αέριο είναι Άντρος Μακρύδης, ζήτησε ένα φάουλ και το πήρε, όπως δεν πήρε και την μπάλα ο Κεσίδης. Ήταν πολύ μακρινή, πολύ δυνατή η πάσα που δέχτηκε. Βαλίων τον εαυτό του. Βαλίων τον παίξε, του λέει ο Μητσόπλος. Χαρίσεις, προγανώνει την επίδοση των Pelicans. Jump to the Ισίδης. Ισίδης έκανε μια προσπίση, θα βγάλει σε δεύτερο χρόνο τελικά την πάσα στον Νίκου και υπάρχει φάουλ. Στις βολές λοιπόν. Ακούμε ακόμα 16 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. 14-20. Όπως δεν φτώχησε την πρώτη. Έτσι όπως στη δεύτερη 15-20. Τελείωσε την παραφορά Ζησόπουλος. Έχουμε φάω να δώσουμε φάω να ξεκάθισα να την κάνω λάθος. Βλάστηκε Ζησόπουλος. 10 δευτερόλεπτα. Όλα για τους Pelicans. Άλλαξε την γωνία με το Χαρίση. Θα σταματήσει την τρίπλα. Στολίδης, γύριζε ο Μακρύδης, καυστή πάσα, θα χαρίσει σε ένα jump shot που πάρει κοντά στο GLA, τρόπος είναι άσχομος όμως στη λήξη του χρόνου θα μετρούς ανέβαινε 15-20 λοιπόν στο συν 5 τεχνικά φιλοξενούμενοι. Ένα παιχνίδι στο οποίο το tempo είναι ανάλογο με το score και το score είναι ανάλογο με το tempo που έχει επικρατήσει στα πρώτα 10 αγωνιστικά λεπτά. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο πιστό γυμναστήριο του ΒΑΟ, 15-20 το σκορ. Αυτή η επιστροφή στο εκάστοτε γήπεδο τέλος πάντων. Πρέπει να βρω κάτι πιο κάτσι. Δεν μου αρέσει, δεν μου κάθεται καλά. Τέλος πάντων, αυτό που κάθεται πολύ καλά στους Pelicans είναι το παιχνίδι που παίζουν, το ομαδικό παιχνίδι που παίζουν. Η πρώτη κατοχή είναι για αυτούς. Κυκλοφόρησε και η μπάλα. Παίρνοντας τις αποστολίδες από τον DK, ο οποίος έχει περάσει πλέον στον αγωνιστικό χώρο, δεν κατάφερε να αφήσει μπάλα στο καλάθι. Για τρεις από τη γωνία είναι έστοχος ο Νίκου. Έχω την εντύπωση ότι βρήκε στο ταμπλό η μπάλα από τη γωνία. Μπορεί να κάνω και λάθος. Αλλά αυτή την εντύπωση έχω. Όπως και να έχει, τρεις πόντι είναι τρεις πόντι. Όπως είπε και ένας αρχαίος Κινέζος σοφός. Σταματάω για τώρα. Ζησόπουλος. Τον Ίδης έχει κερδίσει το φάουλ για να κρυφτεί ανάμεσα από δύο παίκτες. Κέρδισε το φάουλ από τον Νίκο τελικά. Ήταν και ο Αρσένης εκεί πέρα να τον περικυκλώσει. Δεύτερο φάουλ που έχει κρυφθεί. Τον παίκτη του έκανε Ζησόπουλος. Για τρεις θα το πάρει, είναι και πάλι εύστοχος από τη γωνία. Τι μαρκαρισμένος, τι μη μαρκαρισμένος. Ο καλός ο Μύρος όλα τα λέει απόψε. Κούμαλας έχει βρεθεί στο ανοιχτό γήπεδο, είναι άστοχος όμως. Ζησόπουλος παραμόνευε και πήρε το αμυντικό rebound. Στους 5 πόντους και φορά λοιπόν. Έχω πει πολλές φορές τη λέξη λοιπόν. Ο Ντριάλης έχει σταθεί στον αέρα, έχει βρεθεί αρκετά ελεύθερος για να σουτάρει, αλλά δεν ευτόχισε και τώρα προσπαθεί να κάνει ένα φάουλ στον Κούμαλα. Οπ, μπαχα πάει εκεί. Μην το ρίξαμε στο τένις ρε παιδιά, τι έγινε. Οκ, η κατοχή είναι για την δικοπλάστικα. Yeah.
Dallas. Για 3 θα το πάρει έχοντας κερδίσει, έχοντας πάρει το screen, κάτι σαν screen από συμπαίκτης του. 21-23, πολλά τρίποντα, εύστοχα και μη. Ιζόπουλος, δεν θα το πείσει μέσα στη δεκάδα τον άλλον ψηλό που έχει το ρόλο του ψηλού. Το μεσολίδι πάει μόνο και μέχρι μέσα στο οποίο έχει πάνω στο καλάθι. Ασένης. Γυρίσει απέναντι σε δύο παίκτες. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. Καστόχησε τελικά ο Στέφας. Ισόπουλος. Σεργίου. Ο Στολίδης τώρα έχει κλειστεί από δύο πράγματα. Σημαίνει ότι υπάρχει ελεύθερος παίκτης. Ήταν στην κίνηση και πήρε την μπάλα αυτός. Πίσω ο Σεργίου είναι άσχημος όμως με ένα περίδεχνο ανάποδο λίγα. Τι μπαλάς. Μόλις μόνος του μέχρι μέσα απέναντι στο Ζιζόπουλο είναι άστοχος, ο Ζιζόπουλος θα πάρει το αμυντικό rebound. Ζιζόπουλος για να δούμε, και Σίδης τώρα απέναντι του, ενδιαφέρον match-up, για να δούμε αν θα υπάρξει κι άλλες φορές. Γιατί θα γυρίσει και ενδεχομένως να αλλοιώθηκε η προσπάθειά του από τον προσωπικό του δίπολο του Νικού. Ο Σίδης, 2-2-2 στο άμεσο zoom. Ατζένης, έχει βρεθεί ελεύθερος ο Σίδης, ζήτησε αλλά δεν θα πάρει. Αλλά βρέθηκε ελεύθερος επίσης μέσα στη ραγέντα ο Κούμπαλας, ο οποίος όχι μόνο θα πάρει, θα αφήσει και την μπάλα στο καλάθι. Για δύο ακόμα πόντους για την λιγοπλάστικα. Ξόπουλος. Οπ, πάντως άρχισε συνεντεύξεις. Είναι πολύ δύσκολο να βάλεις ένα κινητό στο αθόρυβο όταν κάνεις μετάδοση. Έχει Waze. Έχει τραβήξει και πάλι δύο παίκτες ο Πετσολίδης πάνω του Σιριά. Τρεις είναι έστοχος και πάλι ο Ξόπουλος στη ζώνη του Λυκόφωτος ο Ξόπουλος απόψε. Ασένης. Ισίδης. Ένα jump shot απέναντι στο DK. Είναι έστοχος με μεγάλη καμπύλη. Shooter's roll, όνομα και πράγμα. Ζόπουλος. Πήρα από τον... Από το Λίδη. Στεργίου. Ζήσε και πήρε ο Δημητριάδης. Ο DK έκανε μια προσπίση. Πάει μόνος του μέχρι μέσα. Δύσκολη προσπάθεια. Με τον αριστερό διάδρομο είναι άστοχος. Ασένης. Τρέχει με όλους πάσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι και βυθίσει πολύ πλέον εκτός για αυτό το σημείο ο Νίκου. Και ακόμα πόντι. Ας θέλει να χτυπήσει λίγο, ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Πολύ καλά, αφού έδωσε το OK στον ένα των δύο ρεπς, χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Σεργίου, ο οποίος έχει έρθει από τον πάγκο και παίζει αρκετά λεπτά. Μακρύβης τώρα κάτσε τον πάγκο, ένα jump shoot, είναι άσχημος του Δημητριάδης. Σεργίου, τρέχει, πέρασε έναν, τον δεύτερο στάθηκε και εκτέλεσε. Στον Δημητριάδη είναι άσχημος, ο Σόπουλος. Ο Σόπουλος έχει ξεκινήσει και έχει συνεχίσει πολύ και φάτος, θα πάρει τώρα ένα φάλο από τον Κούμαλα. Ζόπουλος την ερμανή φορά. Αλέξανδρος το Σεργίου. Έτσι πάλι την μπάλα στα 12 αυτός. Για να μην να δώσει ένα screen από Στολίδης. Του λέει και πού να πάει. Μάλιστα πάει ανάμεσα σε ψηλότερο αντίπολο. Βγήκε το pick and roll. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Από Στολίδης. Μάλιστα 27-30. Το παιχνίδι αυτό κάθε αυτό είναι derby. Ασένης. Έχει βρεθεί σε πλεονεκτικό σημείο και πάλι και θα γυρίσει απέναντι σε δύο παίκτες. Είναι άστοχος όμως τώρα ο Στέφας. Άλεξανδρος Ζωζόπουλος, υπέροχη συνεργασία, υπέροχο teamwork, ο οποίος δεν θα ολοκληρωθεί σε πρώτη φάση, ούτε σε δεύτερη, ούτε σε τρίτη. Ένα ακόμα ευθετικό rebound από τον Αποστολίδη. Τέσσερα νομίζω. Έχει ζωτο μέτρημα η αλήθεια είναι. Πολλά rebound εν πάση περιπτώσει. Άλεξε με τη γωνία, ο Νίκο με τον Κεσίδη σου για 3 είναι άστοχος. Σεργίου. Χρυσόπουλος. Κάτσε στο σκρίνο από τον Αποστολίδη, θα του επιστρέψει τώρα την παράση. Για 3 έχοντας βρεθεί ελεύθερος αυτός. Είναι άστοχος, της ζήτησε το rebound και θέλει να τρέξει για να δούμε. 2-2-1 στο άμεσο zoom και ένα στρεφ. Πάει μόνος του μέχρι μέσα και είναι έστοχος ο Κεσίδης. Coast to coast. Θα δικαιώσει τον guard της γυκοπλάστικα. Και τον πρώην πλέον παίκτη τον ωραίο Καστρονάιτ.
Βασιλόπουλο σου για 3 θα το πάρει και πάλι! Απέναντι στον Νίκο είναι και πάλι έκτοχο. Οκ, σε αυτή τη φάση έχω να κάνω μια εξομολόγηση. Έχω αρχίσει να ανησυχώ λίγο για τον Βασιλόπουλο. Ενδεχομένω να έχει παρεστήσει και να βλέπει τα καλάθια σαν βαρέλια. I don't know. Κάτι συμβαίνει πάντω. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα. 29-35. Κούμαλας μόνος του πέρασε ανάμεσα από δύο παίκτες, είναι άστοχος παίρνοντας από τον Νίκο. Υπάρχει επιθετικό rebound και καλάθι από τον Στέφα. Μάλιστα η διαφορά στους 4. 31-35. Βασιλόπουλος. Άρχισε στον Αποστολίδη, ο οποίος βρέθηκε υπερβολικά ελεύθερος, υπερβολικά πολλή ώρα για να μην σουτάρει και για να μην ευστοχίσει. 31-38. Ασένης. Ασένης, συνόλου πάσα. Είχε παρέμβαση από το DK, συγκράτησε την μπάλα ο Ζησόπουλος, αλλά όχι την κατοχή, η οποία πήγε στον Ασένη. Γυρίσει, θα αφήσει και πάει την μπάλα στο καλάθι ο Στέφας. 33-38. Δεν κυνηγούν τώρα τόσο πολλά τρίποτα οι παίκτες του Κύκο Πλάστικα. Ζησόπουλος. Έχετε πίεση από τον Στέφα. Σεργίου. Το σκρίνει αριστερά, αλλάζει με φωνάξη κάποιος. Κόπηκε αλλά με φάουλο Δημητριάδης. Άρα το Στέφα. Και μάλιστα μία για δύο βολές. Προετοιμάζεται διπλή αλλαγή. Και στους Elegants και μονή αλλαγή. Για την Γιουγκοπλάστικα. Μικρίδης και Χαρίσης περνάνε εντός. Στεργίου και DK περνάνε εκτός. Στην άλλη πλευρά Στέφας περνάει εκτός και Καπετάνιος περνάει εντός. Στην πρώτη βολή ο Δημητριάδης. Ο Δημητριάδης δεν το έριξε έξω. Κακό αστείο, προχωράμε. Έσοδος και στη δεύτερη. 33-40. Ασένης άλλαξε με τον Καπετάνιο και θα κατεβάσει την επίθεση. Κεσίδης. Στην πρώτη πλάτη τον DK θα γυρίσει με ένα fade away shot. Είναι άστοχος, υπάρχει αυτή. Ο rebound και καλάθι από τον Νίκου. Συμφωνώ ο αντίπαλος βρέθηκε πίσω του. Σε πόσα άλλη δύο πόντια για αυτόν και για την ομάδα του. 35-40. Βασιλόπουλος. Χέρι με χέρι στο μακρύδι σου για 3 θα το πάρει. Αυτός εγώ τον βρεθεί ελεύθερος, είναι άστοχος αυτός. Στο rebound σου για 3 είναι άστοχος. Ο Νίκου υπάρχει μάχη για το rebound, θα βγάλει τελικό νυχτή. Τον σκούτι σου για 3 είναι άστοχος όμως. Βασιλόπουλος. Σκέφτεται την μπάλα μετά το εξωτικό rebound του Χαρίση. Βασιλόπουλος θα βγάλει μια πάση στον Δημητριάδη, ένα jump shoot, είναι άστοχος αυτός. Καπετάνιος θα σβρώξει την μπάλα εκεί που είναι και ο DK. Και όπως μου δώσει ο δίπλος και ο Μακρύδης που έσωσε την μπάλα. Βασιλόπουλος σκαστή. Τώρα, οκ, μας δουλεύει ο Βασιλόπουλος, δεν υπάρχει. Τι είναι αυτά που πάει να κάνει, απίστευτη αυτοπεποίθηση. Ένα jump shoot είναι άστοχο, θα το Χαρίση. Τρίβει στον ελευθέρων βολών, Εσίδης. Στη γωνία έχει βρεθεί ελεύθερος, σου για 3 είναι άστοχος, ο Ασένης δεν κατάφερε να τιμωρήσει την αμυντική ισορροπία που επικρατούσε στην αντίπαλη ομάδα. Καλάθι και φάουλ όμως, έπειτα από την κόρη μπάουν από τον Κούμαλα. Έψοχος και στη βολή 38-40. Δημητριάδης, τον πιέζει ο Κουσίδης. Δικαίει. Στη γωνία ο Μακρύδης για 3 θα το πάρει. Έχει την αυτοπεποίθηση, έχει το όραμα που έχει δώσει ο Βασιλόπουλος στην ομάδα. Αλλά με στοχεία, αλλά είναι άσμος ο Δημητριάδης. Συγκρατεί τον Πριβιέ εκτός ο Κουμάλας. Νίκο, μην είναι δικαίει, φώναξε κάποιος στον γκάρ της ομάδας. Ο Καπετάνιος πήγε να επιδεθεί κατά μέτωπο, αλλά η μπάλα πέρασε εκτός το χείρος αυτού. Βασιλόπουλος τώρα θα πάρει την μπάλα. Θα το χαρίσει. Βασιλόπουλος. Βασιλόπουλος θα πάρει ένα screen από τον DK, παραμένει όπως μπορεί να πει πάνω του. 11 δευτερόλεπτα. Πάει για τρίποντα, το βλέπω να έρχεται. Το βλέπω να έρχεται, παραμένει προς το πλέον τρίπολος πάνω, πάει να παίξει στις τρίπες τρακ. Δεν θα πάρει το τρίπολο τελικά. Στα 2 δευτερόλεπτα, μόνος του μέχρι μέσα μακρύτης είναι άστοχος.
Να παίρνει στο Βαλκούμα, ο οποίος έχει πέρασει εντός. Ένα jump shoot το Πεντζεσίδη, είναι έστω απολαμβάνοντας το χειριστή Μιζόπουλος. Για τελείως θα το πάρει, μπάλα μπήκε και βγήκε από την μικριά, δύο έχω τον κύριο ελεύθερος. 40 ώρα λοιπόν. Στα ψηλό το σκορ, Τσέλης. Για τρεις έχοντας βρεθεί ελεύθερος, το έχω πει πολλές φορές αυτό απόψε, αλλά ισχύει όλες τις φορές που το έχω πει. Είναι άστοχος όμως, ο Τσόπουλος μπήκε πάνω στον Νίκο, ο οποίος αυτός είσαι. Τσόπουλος, παρέλασε πριν από την Δημητριάδη. Βαλκούμας τώρα πάνω. Ο Κρίδης, καλό passing game, έχει δοθεί ελεύθερος για τρεις από την κορυφή. Μπάλα μπήκε και βγήκε και πάλι τον Δημητριάδη, ο οποίος έχω την εντύπωση ότι το έχει πάρει προσωπικά πλέον. Ξέρεις, καστή πάσα, δεν καταφέρει να συγκρατήσει ο Κισίδης, η μπάλα θα περάσει εκτός. Έσκασε υπερβολικά πολλές φορές, έχω την εντύπωση. Θα συγκρατήσει ο Mr. Shooter Stroll. Βυσόπουλος. Τελείως φώναξε στους παίκτες του. Δικαίη θα πάρει ένα jump στην άλλη καμπύλη. Είναι άσοχος απέναντι στον Κισίδη. Θα πετάνει στο rebound. Κισίδης ήταν γρήγορος στο να ξεχυγεί στο ανοιχτό γήπεδο, αλλά θα πετάνει ως έρθος το έναυσμα για set επίθεση. Νίκο Σουτ για τρεις από ένα σημείο που του αρέσει. Είναι άσοχος Κισίδη στο rebound. Θα ήταν buzzer beater εάν έμπαινε. Θα δώσει τελείω ένα χρόνο της επίθεσης. Τελικό σκορ λοιπόν μετά από 20 λεπτά. 40-40. Ιδανικό. Okay. Ιδανικό τελείωμα για ψυχαναγκαστικούς. 20 λεπτά, 40-40 το σκορ. 3-2 τα ομαδικά βέβαια. Μας το χάλασαν λίγο οι τεχνικά γηπεδούχοι. Αν ήταν 2-2 θα ήταν πιο ωραίο για ψυχαναγκαστικούς λόγους. Τέλος πάντων, σε αυτά που έχουν περισσότερη θεωρώ σημασία, έχουμε ημίχρονο. Την απόλυτη ισορροπία είναι οι δύο ομάδες στους 40 πόντους. Το παιχνίδι, όπως είπαμε και προηγουμένως, αυτό καθ' αυτό είναι ντέρμπι. Παρ' όλα αυτά, οι Τσέλιγκανς είχαν απίστευτη ευστοχία στο πρώτο παιχνίδι, κάτι που τους έδωσε την δυνατότητα να έχουν μια διαφορά, ένα handicap υπέρ τους εντός εισαγωγικών στους 47 πόντους. Κάπου εδώ πέρα θα κάνουμε ένα μικρό break, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και τη συνέχεια μείνετε μαζί μας. Ναι, αυτό δεν έχει κάτι άλλο να πω. Μείνετε μαζί μας, οκ. Okay. Επιστροφή λοιπόν στο γυμναστήριο του ΒΑΟ, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει εκ νέου το παιχνίδι. Πρώτη κατοχή είναι για την Γιουγκοσλάβια. 40-40 λοιπόν το σκορ. Ο Τσένης δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει ο Στέφας μέσα στη ρακέτα. Αλλαγή κατοχής. Ο Τολίδης. Για τρεις θα το πάρει, είναι άσχημα θα περνήσει στον Τσένη. Η Σίδης. Για τρεις θα παίρνει στο Ζησόπουλο, είναι άστοχος όμως. Ο Νίκου. Κρυάδης. Σιγωνία Μακρύδης. Κόψε λέει ο Μισόπουλος, ο οποίος θα πάρει την μπάλα από τον Αποστολίδη σου. Για τρεις θα το πάρει και πάλι απέναντι στον Νίκο, είναι άστοχος τώρα. Μισόπουλος, ο οποίος δεν σταμάτησε να σουτάρει τρίποτα και κατά την διάρκεια της ανάπαυλας και ήταν αρκετά εύστοχος κιόλας. On a side note, θα λίγο off the record. Σχόλιο. Θα κάνει τώρα το φάουλ για δύο βολές στον Νίκο. Πρώτο φάουλ για το δεύτερο μισό. Έστω στην πρώτη ο Νίκου. Πρώτος πόντος για το δεύτερο μισό. Για την τρίτη περίοδο. Έστω και στην δεύτερη, έπειτα από μια μικρή περιπέτεια της μπάλας. Θέλει την μπάλα να παίρνει πολλές φορές την περιπέτειά της. Ζησόπουλος. Ωραία πάσα, συγκρατήσει και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Ζησόπουλος. Αποστολίδης. Ήρθε λίγο, όλα καλά. Όπως λέγεται στην συμπέκτωση, χαιρόμαστε και γι' αυτό. Σίτης έκανε μια προσποίηση, πέρασε το Χαρίστη, ο οποίος παρέμεινε πάνω του και στη δεύτερο χρόνο και κατάφερε να κλέσει. Τριάδης στη γωνία Μακρύδης. Βρεθεί ελεύθερος. Και όπως είναι και ο Χαρίσης, ο οποίος χάσει τελικά από τον Κισίδη, ο οποίος συγκράτησε την μπάλα. Και σπρώξει ο Νίκου στον Κισίδη, ο οποίος έχει ξεχυθεί. Λαμβάνοντας τον Κισίδη, στον Κισίδη την μπάλα στο καλάθι.
από την τελευταία πρόταση που είπα, νομίζω δεν κατάλαβε ούτε ένας άνθρωπος Χριστό. Νίκο πήρε από τον Κεσίδη λοιπόν και στόχησε. Θα πούμε λίγο πιο ορθά. Έπειτα από προτροπή θα πάρει το τρίποντο, αλλά είναι άστοχος. Από το Λίδης. Να θέλεις. Θέλεις ένα ριστάμπι που είναι άστοχο, δεν είναι στο Δημητριάδη. Μισόπουλος. Έχει βγει και τρέχει, θα καταφέρει όσο τελικά να συγκρατήσει την μπάλα και συνεπώς ούτε και την κατοχή. Θα μακρύβεις. Εσύ θα την αρχίσει να το Στέφανο του δώσει τώρα την μπάλα και το pick and roll και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Στέφας. Εδώ passing game, αν άκουσα καλά από τον Βετάνιο στον πάγκο, κάτι δεν πρέπει να είπε. Θα δούμε και το κλίμα το 46-42. Ο Ζόπουλος πάει για το ανάποδο, απ' κόπηκε από τον Στέφα Αποστολίδης. Εκεί στο ανοιχτό κήπεδο και ο Σίδος ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, συγκράτησε αυτή τη φορά λαμβάνοντας από τον Νίκο. Τα ημάτια του έχουν καλέσει τις Elegants. Έχει κρυφτεί λίγο στο δάχτυλο σαν αντίχειρα. Του πιάνει αν δεν κάνω λάθος Κούμαλας. Ελπίζουμε να μην πρόκειται για κάτι σοβαρό. Στρέφουμε σε πολύ λίγο time out για τους Elegants. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μία ακόμα φορά στην αναμέτρηση Σεργίου. Ο Στολίτης δίνει οδηγίες στο Μαρκίδη και στον Χαρίση. Σεργίου κατεβάζει. Θα δώσει ένα σκρίνο από Στολίτης. Έχει χορηγηθεί. Ενώ στο Άρη ο DJ για 3 είναι άνθρωπος, πάρα θα περάσει εκτός. Πάτα καλά λέει ο Βιγάλης από τον πάγκο. Έχει χορηγηθεί το σχετικό υλικό για τον αντίχειρα, αν δεν κάνω λάθος, Κούμαλα. Κάποιος χέρι έχει χτυπήσει πάντως. Ας έτσι εγώ λέει μια λάθος πάσα, θα συγκρατήσει ο Μακρύβης. Δεν υπάρχει παραβάση. DJ θα το πάρει και πάλι απέναντι στο Βαλκούμα, είναι άστοχος, Βαλκούμα θα πάρει το rebound. Εσύ στην πάσα μακριά, ένα jump shoot μακρινό από τον Αρσένη, έχουν το δουλειό, ελεύθερος είναι άστοχος. Πήγε σαν νίντζα να γραπώσει την μπάλα ο Νίκου, αλλά δεν γράφει, όπως ο Λίδης κατεβάζει το rebound και την μπάλα. Και έχει πάλι το παρικιά στην προσπάθεια μέχρι μέσα, είναι εύστοχος. Δείξε ταχύτατα, βρίσκει τα πατήματά του σιγά σιγά. Πολύ περισσότερο χρόνο συμμετοχής από τα πρώτα του παιχνίδια με τους Elegants. Θα υψωθεί η μπάλα, θα συγκρατήσει ο Νίκου, ένα jump shoot είναι άστοχος, έμεινε. Να περιμένει ο Κεσίδης, να μην πει κάτι άλλο. Οκ, okay, έμεινε με τα χέρια να ζητούν την μπάλα. Νίκου. Κεσίδης. Προσπίσεις. Μία μπροστά, μία πίσω, σκοτσέζει κοντούς εκεί πέρα με τον προσωπικό του αντίπαλο. Με το Χαρίση, πήρε ένα μακρινό δίποντο και αστάθηκε τελικά. Σεργίου. Οκ. Στους 4 πόντους η διαφορά. Θα βγάλει μια πάσα με το ένα χέρι, σου πιάσει 3 από το λίγο, θα το πάρει και είναι εύστοχος! Στα 48-47 η διαφορά σε απόσταση να φτάσει μπροστά και πάλι δικοπλάστηκα ακόμα. Σύντης. Ένα jump shot και ταμπλό είναι εύστοχος! Ξεκινήσαμε εδώ γιατί δεν υπάρχει deflection από τον Στέφα ο οποίος έκλεισε αλλά δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα ούτε αυτός ούτε ο βαλκό μας. Εκπνοήθηκε από τη συγκυρία και έκανε ένα jump shoot και ευστόχησε με ταμπλό ο Μακρύβης. Κυσίπης, στη γωνία ο Σένης. Νίκου, σε διατρής από την κορυφή είναι και αυτός εύστοχος, ρίξει τάλ τριπόντων στο παιχνίδι. Okay. Γύρισε πέρσι το προσωπικό του δίπολο Σεργίου. Ο Στολίδης έχει βάλει πλάτη, θα γυρίσει, θα κερδίσει τον Στέφα. Δεν είχε τοποθετηθεί καταλήλως με στη ροκέτα, αλλά δεν κατάφερε να αντοδέψει το προσωπικό του δίπαλο σε αυτή τη φάση να σκοράρει. Τσένης, πάρει κάτι σαν σκρίνη από τον Νίκου. Δώσε την μπάλα στο 2-3 και πάλι αυτός απέναντι στην πιτσέλη. Airball, δεν γίνεται να μπαίνουν εκεί όλα στο παιχνίδι. Κάτσε καλά, ε. Οκ. Μπαχή αλλαγή, ο Ζιζόπουλος θα περάσει εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο. Χαρίσεις τον πάντο τώρα. Ζόπουλος θα κατεβάσει την μπάλα. Χέρι με χέρι στον DK.
6 στα 21 για δικοπλάστικα και 9 στα 25 τα τρίποντα για Τσέλιγκανς. Για τρεις Ζησόπουλος, ένα ακόμα είναι άστοχος, πολύ ψηλά, θα πάρει τελικά το ριμπάνο το Σολίδης και όχι μόνο θα πάρει και καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. Λίγο ενθουσιάσαμε και μετά υπάρχει σιωπή για 50 χρόνια, πρέπει να το κοιτάξω λίγο. Anyways, 53 όλα. Έστοχος και στη βολή. Κομστολίδης, 53-54. Έπειτα από πάνω από 26 αγωνιστικά λεπτά, οι δύο ομάδες δεν έχουν χάσει ελεύθερη βολή. 5 στις 5 για την πλάστικα και 3 στις 3 για την Έλιγκαντς. Ένα τζαμπ σουτ είναι άστοχο. Πλάστικα 2-1-2-1 στο DK, θα βγει ψώση με το ένα χέρι ο Τζησόπουλος, θα βγει την μπάλα στο καλάθι. Υπέροχο teamwork. Και τα ημάδα που έχει καλέσει η ομάδα της Δικοπλάστικα 2-1-2-1 εκμεταλλεύτηκαν πλήρως Δικαίη και Ζησόπουλος το αριθμητικό πλεονέκτημα που ήταν ενάντια του ενός αντιπάλου που βρέθηκε ανάμεσά τους. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια του παιχνιδιού στο συν 3 η διαφορά για τους τεχνικά φιλοξενούμενους. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο χρυσό μυαστήριο του ΒΑΟ. Πρέπει να αλλάξει αυτό το catchphrase, δεν μου αρέσει καθόλου εδώ μου κάθεται. Anyways, η Τζικοπλάστικα έχει την κατοχή μετά το time out, δεν κατάφερε να αποσπάσω κάποια πληροφορία καθώς είμαι πολύ μακριά από τον πάγκο, όπως και πολύ μακριά είναι ο Κεσίδης ο οποίος παίρνει το τρίποδο και το βάζει. Ο Καπετάνιος έχει περάσει εντός. Βαλκούμας και Κουμαλάς κάθονται στον πάγκο. Κουμαλάς είναι ενδεχομένως να μην παίξει ακόμα, έδωσε την μπάλα, θα δώσει και ένα screen ο DK στο Ζητόπουλο, ανέβηκε και ο Δημητριάδης θα δώσει ένα screen, DK θα πάρει, έχει βρεθεί ελεύθερος για 3, είναι άστοχος. Θα πάει για το ψηφιακό ρημπόρτ και θα κερδίσει και την μπάλα και την κατοχή του Δημητριάδης. Μακρύδης σου για 3 έχοντας βρεθεί ελεύθερος, είναι άστοχος αυτή τη φορά. Τρέχει ο DK, θα μαζέψει, ήταν ο Μίκο εκεί πέρα, δεν καταφέρει να πάρει. Ε, μόνος μέχρι μέσα κόπηκε! Να το στέφω ο DK. Κεσίδης. Μίκου, έχει εκεί πέρα ο Κεσίδης, αλλά υπάρχει σαν νίντζα και πάλι έχει και στο στεργείο αυτή τη φορά, ο οποίος έσπρωξε την μπάλα εκτός. Έκοψε ο Αρσένης μέσα, κόπηκε, αλλιώθηκε η προσπάθειά του ο μόνος από τον Νίκου στην παραφορά. Σεργίου. Όπου είσαι! Για τρεις δικαίοι είναι άστοχος να παίρνει στον Κεσίδη, ο οποίος ξεχυλίσανε στο κήπεδο. Περίμενε να σιγουρευτεί για το γεγονός ότι θα προχωρήσει τον αμυντικό rebound. Καπετάνιος θα φτάξει μια μακρινή πάση εκεί που είναι ο Κεσίδης. Για τρεις είναι άστοχος, ήταν και ο Αρσένης ο οποίος έχει ξεχυθεί στο ανοιχτό γήπεδο. Είναι σίγουρα εντολή εκ των έσω, σίγουρα γίνεται επίσκοπου αυτό, κυρίως με τον Κεσίδη. Έχει γίνει πολλές φορές για να είναι κάτι τυχαίο. Πες με μπάσκετ φωνάζει κάποιος. Για τρεις είναι άστοχος, υπάρχει μάχη, έχει πέσει κάτω. Στέφας συγκράτησε το Τερκίου, όλο φοράζει τους παίκτες του, πάει μόνος του μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ο Σεργίου. Καπετάνιος δεν τον ακολούθησε τη φάση. Το Κούμαλο, ο οποίος τελικά έχει περάσει εντός. Χαιρόμαστε γι' αυτό, δεν είναι κάτι σοβαρό ο τραυματισμός που είχε. Ο Καπετάνιος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, λαμβάνοντας από την Κεσίδη, ωραία. Ο Γιου, φοράζει την μπάλα, ένας φοράζει κάποιος για τρεις, είναι άστοχος. Την μπροστά του ο Καπετάνιος, ο αρχικός κομμάτος στην Λιγοπλάστικα. Έχει κλειστεί από δύο, θα υπάρξει συρτό μπάσκετ, δεν θα υπάρξει τάπα τελικά. Κούμαλας, σε ένα 2-2, σκαστή πάσα ωραία, ο Κεσίδης θα το εκμεταλλευτεί, θα τραβήσει το καλάθι με τον τρέμπο δάστη σε ασίστ. Θα λέει λίγο Νίκου στο Βαλκούμα, σταμάτησε τώρα, πριν από λίγο κάτι λέγανε οι δυο τους. Ένα jump shoot είναι έστοχο, από τον Δημητριάδη. Μάλλον ο Νίκου έλεγε στο Βαλκούμα, δεν είμαστε πιο σαφείς. Μετάλλιο. Πες κάτω ο Στέφας, πάλι έχει χρησιμοποιήσει τον Δημητριάδη.
Ευρωβή λοιπόν έχει σηκωθεί από το αρχιοπέκτη που είχε πέσει. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Στέφας λαμάρατος από τον Κεσίδη. Χάμωρη χειρίο λέει χαρακτηριστικά από τον πάγκο Νίκου Σεργίου. Λυπηθεί με στρατιώτα, έχει έρθει και δεύτερος παίκτης πάνω του. Έκανε μια προσποίηση πριν έρθει ο Κεσίδη πάνω του. Αφαίρεται στον ένα προσωπικό τον αντίπαλο. Για τρεις θα το πάρει και θα το ευστοχίσει εντός εισαγωγικών ο Δημητριάδης. Από τις 45 περίπου μοίρες. Στα δευτερόλεπτα ο καπετάνιος βγήκε η συνεργασία. Μπαίνει σε δύο παίκτες ο καπετάνιος. Για να δούμε και εσύ. Ζησόπουλος. Σε για τρεις. Ώρα ήταν να μπαίνει και κάτι τέτοιο. Δεν θα μου είχαν τόσο μεγάλη εντύπωση. Οκ, θα μου έκανε. Αλλά για το δραματικό του εφέκ κάτι έπρεπε να πω. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, 64. 63 λοιπόν. Στο σύν είναι η τεχνικά γηπεδούχη. Ψηλό σκορ παραμένει. Έχουν μπει 24 και 23 πόντοι αντίστοιχα στο τρίτο δεκάλεπτο. Το παιχνίδι θα το πω για τρίτη φορά καθώς τελειώσαμε την τρίτη περίοδο. Εξακολουθεί να παραμένει ντέρμπι. Αυτό καθ' αυτό, αλλά η διαφορά σίγουρα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μόνο από απαγορευτική 47 πόντων με τους οποίους είχαν επικρατήσει οι Τσέλιγκαντς στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι με τους παίκτες της Γιουγκοπλάστικα για την φάση των 16. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν. Και μία ακόμα φορά στο γκτόγιο του πάω και μία ακόμα φορά που δεν μου αρέσει η φράση αυτή, αλλά αφού αυτό κάνουμε, αυτό οφείλω να πω. Υπάρχει κλέψιμο στον Ζησόπουλο, έχουν τρέξει δύο παίκτες, πάει μόνος του μέχρι μέσα, πήρε σχεδόν παραμάζωμα ανήκει το DK, αλλά δεν καταφέρει να αφήσει πάντα στο καλάθι. Ζησόπουλος, έχει πάσει την τριά της. Δεν θα κάνει μία ακόμα no look, υπέροχη, δεν θα καταφέρει να σκερδίσει και να αφήσει την μπάλα στο καλάθι του Στεργίου, να σκερδίσει ή καταφέρει. Μια τρίπλα το κούμαλο, ο οποίος μπερδεύεται τελικά με τα πόδια του. Συγκρατήσει. Σίγου. Στη γωνία ο Κεσίδης για τρεις μακαρισμένο είναι άστοχο. Αμυντικό rebound από τον Σεργίου. Το έχει από τον πάγκο και έχει παίξει πολλά πολλά λεπτά. Ζόπουλος. Στη γωνία το έχει deflection από τον Κεσίδη. Πάλι δεν θα πάει στον DK. Ακέρι. Αυτός θα κληθεί να επαναφέρει. Σεργίου μόνος του μέχρι μέσα είναι άστοχος airball. Πόνο ταμπλό. Διαβάζεται λίγο με τον εαυτό του. Ασένης. Ασένης μόνος του μέχρι μέσα, αλλάζοντας χέρι. Είναι άστοχος. Ζησόπουλος. Αποστολίδης, Στεργίου. Που είναι Αποστολίδης για τρεις. Είναι άστοχος, airball. Μια ακόμα φορά. Κεσίδης. Παίρνοντας από τον Νίκου στη γωνία στο 3 είναι άστοχο, μάχη για το rebound, δεν κατάφερε να γίνει ο Στέφας. DK τρέχει αποφασιστικά, έχασε την μπάλα, ήταν ο Αρτσένς εκεί πέρα και συγκράτησε. Ωραία βάζα του Κούμαλα, πήγε να σμπρώξει, υπέροχη συνεργασία, την βγήκε μόλις τώρα. Δεν το πιστεύει ο Νίκου. Εκεί που ήταν μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, η απόφαση για το άφα συγκρατήσουν την μπάλα και ο Κοπλάκη. Όχι μόνο συγκράτησαν, αλλά έβγαλαν και μια πανέμορφη συνεργασία. Τώρα έκλεψε και πάλι ο Νίκου από τον Ζησόπουλο. Κάνει μια μικρή βόλτα, θα πάρει ένα δύσκολο σούτο πέναλτι στο προσωπικό του δίπορο που έμεινε πάνω του. Τι έγινε, εκεί πέρα πήγε να περάσει την μπάλα κάτω από πόδια με τρίπλα πίσω από την πλάτη του Ζησόπουλο. Anyways. Νίκο θα άφησε να αφήνει την μπάλα αφλόν γκλάση στο καλάθι. Τελικού. Μόνος που μέχρι μέσα θα αφήσει πάνω στο καλάθι 2,5 πόντι. Κεσίδης. Θα συγκρατήσει την μπάλα. Στο αρχείο δεν πήρε ο Κουμάλας. Για τρεις έστοχος. Οι Μητριάδες. Κεσίδης. Για τρεις είναι άστοχος, έχει ζητηθεί time out από την Γιουγκοπλάστικα. Στολίδης, 68 όλα. Τριάδης, για τρεις, κόπηκε! Από τον προσωπικό του δίπλα του Κούμαλα. Κεσίδης, κοίταξε το καλάθι, πάει μόνος μέχρι μέσα, ένα δεξί που είναι άστοχος σταματώντας, παραπερνάει εκτός.
άκυρο το time out από το Βετάνιο. Θα πει ο coach, είπε ο Κούμας. Κούμαλας, εσύ στη γωνία. Κύρισε ένα μακρινό δίποντο, είναι έστοχο. Δεν έχω μαφορά. 70-68. Για κλέψιμο και τα κατάφερε. Ο Νίκου, ο οποίος πάει μόνος του μέχρι μέσα, αποφύζει για μία ακόμα φορά την μπάλα στο καλάθι. Πήγε πάλι για κλέψιμο Νίκου. Δεν το κατάφερε αυτή τη φορά. Βριάδης. Πικέι. Μόνος του μέχρι μέσα στέκεται στον αέρα απέναντι σε ψηλότερο αντίπαλο. Μόνο τον μπλο πήρε το rebound. Στέφας. Για τρεις. Από τον Νίκο, ο οποίος θα πάρει λίγο τον εαυτό του λέγοντας κάποιες κουβέντες, όχι ιδιαίτερα τηλεοπτικές. Για τρεις έστοχος από την άλλη πλευρά ο Αποστολίδης. Ασένης, για τρεις έστοχος. Ρεστάλ τρυπώντων, χορός τρυπώντων ξαναστήνεται για να δούμε ποια ομάδα ξέρει περισσότερα τραγούδια. Περισσότερους χώρους. Υπάρχει σφύριγμα. Φάουλ στον Αποστολίδη, φάουλ που έχει κάνει ο Στέφας. Αποστολίδη στη γωνία σου για τρεις. Και είναι άστοχος. Έχοντας δεθεί ελεύθερος. 75-71 λοιπόν. Νίκου. Φένις. Στη πάσα. Κρατάει σταθερό. Κάνει πίσω. Θα γυρίσει. Σε καλάθι και φάουλ. Από το Στέφα. Τσέλιγκανς 78-71 μετά την επιβολή. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, 7 οι πόντοι της διαφοράς, 5-30 αγωμένουν για τη λήξη. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μία ακόμα φορά. Σκέφτηκα πώς θα το πω διαφορετικά, αλλά είχα ήδη ξεκινήσει την πρόταση. Anyway, θα προσπαθήσω να ζήσω με αυτό. Δισόπουλος. Βέβαια συγκρίνα από τον Αποστολίδη, μιας και για αυτό το pick and roll. Μιας και εγώ θα προσπαθήσω να ζήσω την ανεπάρκειά μου στο να βρω μια καλύτερη, ένα καλύτερο catchphrase για όταν συνεχίζουμε, για να δούμε αν θα προσπαθήσουν να ζήσουν με τρίποτα να επιβιώσουν οι Τσέλιγκανς σε αυτό το παιχνίδι, στο οποίο βρίσκονται πίσω με 7 πόντους. Για τρεις μαρκαρισμένους με ταμπλό είναι άσχημος Αρσένης. Σεργίου. Σεργίου με τη μία η πάσα του Δημητριάδη στο Δυζόπουλο. Στολίδης. Θα το γυρίσει, θα γυρίσει το φάουλ από τον Κούμαλα ο Σεργίου. Μισόπουλος πήρε την επόμενη φορά από τον Πολύβης για τρεις, είναι άστοχος και σίδη στο rebound. Ζένης. Έχει βρει τείχο πέναντί του. Γύρισε, θα βρει την πάση στον Κούμαλα. Καπετάνιος για τρεις θα το πάρει. Θα βρει τώρα αποστολή, είναι άστοχο στην τριάδα στο rebound. Μισόπουλος. Και η μόνος που μέσα σκαστή πάσα συγκράτησε και στόχισε τελικά ο Αποστολίδης. Έχοντας κλειστεί από τρεις παίκτες. Άμεσα ή έμεσα. Συνολικά. Γυρίσει, πάει μόνος του μέχρι μέσα, αλλά είναι άστοχο το Νίκο. Υπάρχει και κόρυβο το Νίκο ούτε τώρα. Μισόπουλος. Αποστολίδης. Πάλι Ζησόπουλος για τρεις θα το πάρει απέναντι στον καπετάνιο. Είναι άστοχος, Αρσένης το rebound. Αρσένης. Ο καπετάνιος θα πάρει σε αυτή πάσα. Έκανε μια προσπίση, θα πίστη πάρα στο καλάθι. Απέναντι στον Ζησόπουλο. Σεργίου. 39 ακόμα. Στους τρεις πόντους διαφορά. Για τρεις Δημητριάδης είναι άστοχος. Αποστολίδης διορθώνω απέναντι στον καπετάνιο.
Αλεξίδης. Στην γωνία ο Νίκου, η έξτρα πάσα στην γωνία Αρσένης. Τελείωσε το φωνάζει ο καπετάνιος για 3 είναι άσχος. Πάει λίγο η μπάλα να κολλήσει. Δικαίη. Στην γωνία ο Στεργίου, σκαστή πάσα και πάρει στον Δικαίη. 3,8 κόψιμο φωνάζει κάποιος. Δημητριάδης πάει μόνος του μέχρι μέσα. Θα ψηφίσει τελικά ο Δημητριάδης. Όντως ο Δημητριάδης αυτή τη φορά. Μην πάω μέσα για παραποίηση ταυτότητας, ένα λάθος έκανα προηγουμένως, παρακαλώ. Ασένης. Κουμάλας, έκανε μια προσποίηση και ένα βηματάκι προς μέσα, ένα jump shoot, είναι έστοχος! 82-75. Στις 7 πόντες διαφορά δικαίει. Μόνος μέχρι μέσα πήγε το Eurostep, κόπηκε η προσπάθειά του. Από τον καπετάνιο. Κατοχή είναι και βάρκετ της Τέλικας, όμως σύμφωνα με τον Ρέχο, ο οποίος ήταν ακριβώς δίπλα στη φάση. Για να δούμε, υπάρχει λάθος, δεν κατάφερε να συγκρατήσει ο Αποστολίδης. Νίκου έχει συγκρατήσει, ο Ζόπουλος έχει πάει πάνω του, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ο Νίκου είναι εύστοχος τελικά. Έχει κάνει πάρα πολλές φορές αυτό, έχει πολλά κλεψίματα και πολλά καλάθια στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Νίκου, σκαστή πάσα. Και μόνος μέχρι μέσα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, ο Αποστολίδης ζήτησε και φάουλ. Δεν το πήρε. Σένις. Νίκου. Πάλε Σένις. Σουτιά. Τερίς από τον Δημητριάδη είναι άστρος δικαίει το rebound. Επισήμως crunch time στο πισό του Πάου. Στις 7 πόντους για διαφορά. Για να δούμε. Συγκρατήσει ο Δημητριάδης. Μαυστολίδης. Σουτιά 3. Ο ίδιος το rebound. Ο Αποστολίδης είναι εύστοχος τελικά, αργά και βασανιστικά η μπάλα που πέρασε εντός της Στεφάνης. Πέρασε εντός της Στεφάνης, okay. Λίγο πιο ποιητικό από όσο χρειαζόταν το τελευταίο σχόλιο. Anyways, υπάρχει time out, το έχει καλέσει ο Μάτιος Νικοπλάστικα. 84-79, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τα τελευταία 102 δευτερόλεπτα της κανονικής περιόδου και συνεπώς της αναμέτρησης. Είναι μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μια ακόμα φορά στο κλειστό γυμναστήριο του ΠΑΟ. 84-79 το σκορ, 102 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Τα είπα αυτά πριν από ένα δευτερόλεπτο για εσάς. Εδώ υπάρχει η δύναμη του μοντάζ. Είναι σίγουρα πάρει, θέλω να το ξαναπώ. Anyway, και εσύ έκανε μια προσποίηση στο DK. Έκανε μια πάσα στην γωνία. Κομμάλας. Ζήσε ο καπετάνιος, θα πάρει, θα συγκρατήσει. Πήγε και ο δεύτερος παίκτης πάνω του Σερχίου. Δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα εντός 4 γραμμών. Φωνές των οδηγίες του καπετάνιου. Νίκου στην επαναφορά. Η Αγγεσίδης προσπαθεί να βγει, να απελευθερωθεί από τον Δικαίη. Καπετάνιος μόνος του μέσα δύσκολο. Τι προσπάθεια, τι έβαλε! Σεργίου. Στο τάπο της διαφορά θα γυρίσει, είναι άστοχος ο ίδιος. Δεν θα πάρει το επιθετικό ριμπάντο από Σολίδης, έχει πέρα όμως έπει ένα ακόμα καλάθι και φάουλ του Νίκου. Είσαι πιο προς τα κάτω του φάουλ, λέει σε κάποιους παίκτες του. Έστωχος ο Δημητριάδης. Και στη βολή στους 4 πόντους διαφορά. Είναι ζωντανή η Τσέλιγκαντς. Το παιχνίδι αυτό κάτι αυτό επαναλαμβάνουμε. Το πει μόνο 50.000 φορές στο σκι. Anyways, Αρσένης. Θα παίρνει στο Δημητριάδη. Στα το τεστ. Εκεί θα πάρει την μπάλα ο Κιασίδης. Θα βάλει πλάτη στον DK. Έκανε μια προσπίση, θα γυρίσει. Θα γυρίσει στο φάουλ. Δύο βολές. Θα ζω στην πρώτη της. Ας πω στη δεύτερη, σμπρώξουμε τις μπάλες, όχι στον Νίκο στο Ζησόπουλο όμως. Okay. Δημητριάδης και πάλι δικαίει ένα jump shoot με τα μπλό, είναι άστοχος.
Κούμαλα το rebound στο συν 5 συν κατοχή και 30 δευτερόλεπτα ακόμα για την γυκοπλάστικα. Σένις. Το λίγη. Στι 8 δευτερόλεπτα κρατάει στην κρατή και πολύ καλά κάνει. Βίγκαν φάουλ τη Elegance. Για 3 λίγο θα το πάρει, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από DK, ο οποίος είναι αθρέκτη. Αυτό δεν θέλω να θα κάνει το foul ο Κούμαλας. Στον γνωστό guard τον Τζέλιγκαντς. Μια άμυνα, βρείτε φέικος, λέει ο Ιξίδης χαρακτηριστικά. Στο για 3 Ζησόπουλος, λαμβάνοντας είναι άστοχος airball, 4 δευτερόλεπτα. Ισίδης, Κούμαλας. Στο ένα δευτερόλεπτο δεν θα πάρει το τρίποντο, θα το πάρει υπεροχωρισμένα. Έργο λέξει τελειώς. 87-82 λοιπόν τελικό σκορ και ο Κουμπλάστικα έχει κερδίσει, έχει αποδράσει από τους Elegants, είχε χάσει με 47 ολόκληρους πόντους στο πρώτο παιχνίδι. Πλέον έχει κερδίσει στο δεύτερο με 5, δεν καταφέρει να προχωρήσει στην επόμενη φάση. Οι Elegants κρατούν τη συνολική διαφορά στους 42 πόντους και συνεπώς περνούν στα προημιτελικά και παίρνουν και το εισιτήριο για την Master στην επόμενη σεζόν. Κάπου εδώ πέρα τελειώνει η συγκεκριμένη μετάδοση από όλους όσοι συνεργάστηκαν για να έχει το οπτικό ακουστικό υλικό. Ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε όλοι καλά, να περάσετε τέλεια. Όλα αυτά τα πολύ κλισέ αλλά πολύ σημαντικά. Γεια σας.